Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Που αν δεν το πράξετε ήδη, σα προτρέπω να το πράξετε και να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσει όποτε ανεβαίνει νέο βίντεο ή όποτε αποφασίσω έτσι ξαφνικά να κάνω live γιατί δεν τα προγραμματίζω τα live ξαφνικά τα αποφασίζω. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα μας σήμερα. Όπως βλέπετε στον τίτλο πρόκειται για περαιτέρω ερωτήματα για ψυχοθεραπεία με βάση ένα email που μου έχει στείλει μια φίλη. Κυρία Θέκλα χαίρετε. Γεια σου αγάπη μου. Έχω κάποιε απορίε που ίσω να ενδιαφέρουν και άλλα άτομα στο κανάλι μα και ίσω να μην τα έχετε θέσει. Πρώτο ερώτημα. Γιατί κάνουμε ψυχοθεραπεία, Δεύτερο ερώτημα: Πότε καταλαβαίνουμε ότι γίνεται δουλειά. Τρίτο ερώτημα: Σε ποια σημεία πρέπει να εστιάσουμε. Τέταρτο ερώτημα: Πότε αφού έχουμε φτάσει στο σημείο που μπορούμε να σταματήσουμε, ξέροντα ότι τώρα έκανα την απαραίτητη δουλειά και μπορώ να συνεχίσω μόνη μου. Για το τελευταίο ερώτημα, το θέτω λόγω οικονομικών θεμάτων και είναι κατανοητό. Αν θεωρείτε ότι είναι ενδιαφέροντα τα ερωτήματα, θα χαρώ να σας ακούσω σε ένα βίντεο. Αν όχι και θεωρείτε ότι είναι προσωπικά μου θέματα, θα τα συζητήσω με την ψυχολόγο μου. Σας ευχαριστώ πολύ, σας στέλνω την αγάπη μου και μια ζεστή και σφιχτή αγκαλιά. Όχι, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ερωτήματα και θα τα απαντήσουμε. Γιατί κάνουμε ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία κάνουμε για να βελτιώσουμε τη ψυχική μας κατάσταση μπορεί να είναι πολλά τα ζητήματα που μπορεί να προκαλέσουν αφορμή για να ξεκινήσει κάποιος ψυχοθεραπεία, αιτία όμως για να κάνει ένας άνθρωπος ψυχοθεραπεία, είναι να αντιμετωπίζει εσωτερικά εμπόδια. Και όταν λέμε εσωτερικά εμπόδια, μιλούμε οπωσδήποτε για παλιά τραύματα, τα οποία δεν τα έχουμε διαχειριστεί θεραπευτικά, Μιλούμε για συναισθήματα που έχουμε τα οποία δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Μιλούμε για σκέψεις που κάνουμε οι οποίες μας προβληματίζουν και για συμπεριφορές δικές μας οι οποίες μας προβληματίζουν και οπωσδήποτε και για συμπεριφορές των άλλων οι οποίες επίσης μας προβληματίζουν. Λέω πολύ συχνά στα βίντεο ότι χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία. Πιστεύω ότι όλοι μας χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία. Και ο λόγος που πιστεύω πως όλοι μας χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία είναι γιατί κανένας από εμάς δεν έχει μεγαλώσει σε ένα ιδανικό περιβάλλον όπου πρώτον να μην τραυματιζόμαστε ψυχικά, όλοι μας ανεξαιρέτως έχουμε τραυματιστεί πολλαπλές φορές ψυχικά μεγαλώνοντας σε αυτή την Αγία Ελληνική Κοινωνία, με αυτή την νοτροπία που έχουν οι Ελληνές γονείς και με τα κοινωνικά γεγονότα που επηρέασαν τη ζωή όλων μας και με τα οικονομικά γεγονότα, τους πολέμους και το καθεξής. Άρα, ο πρώτο λόγο είναι ότι όλοι έχουμε τραύματα. Και δεν υπάρχει ούτε ένα ο οποίο να έχει μεγαλώσει με έναν τέλειο και ιδανικό τρόπο. Επίση, χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία όλοι, γιατί η εποχή στην οποία ζούμε είναι μια πολύ επικίνδυνη εποχή για ευαίσθητου καλοήθεις ανθρώπου. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τους κακοήθεις ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα στους υπόλοιπους, με τους ναρκισιστές οι οποίοι λιμένονται την κοινωνία και τα μέλη της κοινωνίας. Οπότε η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη στο να μας ενδυναμώσει ψυχικά, να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε περισσότερη αυτοεκτίμηση, να μας βοηθήσει η ψυχοθεραπεία να είμαστε πιο σίγουροι για τον εαυτό μας, και να μας δώσει εργαλεία για να μπορούμε να πλοηγηθούμε σε αυτό τον αρκισιστικό κόσμο. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ζούμε σε μια εποχή στην οποία το θέμα με τον αρκισισμό έχει ξεφύγει και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά λίγοι και εξαιρετικά τυχεροί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αρκισιστές στη ζωή τους. Και όταν έχεις έναν αρκισιστή στη ζωή σου, μετά θα έχεις προβλήματα και με πολλούς άλλους και για να μπορέσει ένας άνθρωπος να προστατευτεί από την κακοποίηση των αρκισιστών, για να μπορέσει να αποθεραπευτεί από την αρκισιστική κακοποίηση, γιατί τα περισσότερα τραύματα, τα ψυχικά που υφίστανται ένας άνθρωπος, τα υφίστανται στις ηθίκες της αρκισιστικής κακοποίησης. Δηλαδή άνθρωποι με αρκισισμό, άνθρωποι χωρίς ενσυναίσθηση, οι οποίοι κακοποιούν ψυχικά τα παιδιά τους, τα αδέρφια τους, τους συμμαθητές τους και ούτω καθεξής. Επίσης η ψυχοθεραπεία είναι χρήσιμη επειδή δυστυχώς η διαπαιδαγώγηση που δεχόμαστε από τους γονείς μας, από το σπίτι μας, από την κοινωνία, από τα σχολεία, από την pop κουλτούρα δεν μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Δεν μας κάνει συναισθηματικά ευφυείς ...η συνηθισμένη διαπαιδαγώγηση και έρχεται η ψυχοθεραπεία επικουρικά να μας βοηθήσει να αυξήσουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω ένα link για το βίντεο α, με το επεισόδιο του podcast για τη συναισθηματική νοημοσύνη και το link για το πέμπτο επεισόδιο του podcast, το οποίο έχει να κάνει με τον αρκισισμό. Το ξέρω σίγουρο ότι είναι το πέμπτο επεισόδιο του podcast, επειδή στέλνω συχνά το link ή σε ανθρώπου που μου κάνουν ερωτήματα, είτε σε ανθρώπου που ρωτάνε πράγματα στα σχόλια, γιατί αυτό το επεισόδιο του podcast για τον αρκισισμό πραγματικά είναι εξαιρετικά χρήσιμο και χρειάζεται όσοι δεν το έχουμε ακούσει να το ακούσουμε. Άρα, κάνουμε ψυχοθεραπεία επειδή είτε νιώθουμε μια γενικότερη δυσφορία στη ζωή μας και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πιθανόν να η δυσφορία αυτή να προέρχεται από τραύματα του παρελθόντος τα το οποία δεν τα έχουμε δουλέψει είτε επειδή δυσκολευόμαστε με τις ανθρώπινες μας σχέσεις και βρίσκουμε τον εαυτό μας είτε να γίνεται θύμα επανειλημμένος ανθρώπων κακοποιητικών είτε να έχουμε αντιδράσεις που δεν μας αρέσουν αλλά μας έρχονται αυθόρμητα θυμηθείτε το επεισόδιο του podcast για την αντιδραστική βιαιότητα να το βάλω και αυτό στην περιγραφή αυτού του βίντεο Reactive abuse ή αντιδραστική βιότητα είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος ο οποίος υφίσταται για ένα ικανό χρονικό διάστημα αναρκεσιστική κακοποίηση ξεκινάει χωρίς να το θέλει να γίνεται βίαιος με έναν αντιδραστικό τρόπο. Όταν πιάνουμε τον εαυτό μας να λειτουργεί με τοξικούς τρόπους, με βίαιους τρόπους που δεν είναι στη φύση μα. τότε αυτό είναι ένας λόγος για να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Μέσω της ψυχοθεραπείας θα μπορούμε να ξεδιαλύνουμε τα αίτια που μας οδήγησαν εκεί και να βρούμε τα εργαλεία προκειμένου να χειριστούμε την κατάσταση. Ξαναλέω αυτό που λέω πολύ συχνά και σε άλλα βίντεο, ότι πρέπει να πάμε σε έναν ειδικό, ο οποίος να είναι γνώστης των ζητημάτων της συνεξάρτησης, του ναρκισισμού, της ναρκισιστικής κακοποίησης, της αδιόρατης ψυχολογικής κακοποίησης. Μέχρι τώρα έχω αναφέρει αρκετούς λόγους για, την οποία, για τους οποίους κάποιος πάει να κάνει ψυχοθεραπεία. Αφορμές για ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι μία συνθήκη ερωτικής απογοήτευσης, μπορεί να είναι τα συμπτώματα μιας ψυχικής διαταραχής όπως η κατάθλιψη, η φοβία... Οι φοβίες, οι διάφορες φοβίες εξιδικευμένες οι διάφορες αγχώδει διαταραχές και ούτω καθεξής. Είδατε πόσο χαμηλά κάτω στη λίστα βάζω ψυχικέ ψυχικές διαταραχές και μάλιστα τις βάζω και όλα ως αφορμή ψυχοθεραπείας. Όχι ως λόγους ψυχοθεραπείας. Γιατί στην πραγματικότητα, μέσω της ψυχοθεραπείας, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μάθουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα μας και τι συμβαίνει έξω μας και να μπορέσουμε να ακούσουμε τι μας λέει ο ψυχοσωματικός μας οργανισμός. Πολλές φορές αυτές οι απλές Ψυχικέ διαταραχέ, όπω οι διάφορε καταθλίψει, οι αγχώριστε διαταραχέ, οι φοβίε ή οι κρίσει πανικού, μπορεί να λειτουργήσουν ω καμπανάκια τα οποία να μα δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μα. Όσον αφορά σε αυτέ τι ψυχικέ διαταραχέ, η κληρονομικότητα επισυμβαίνει με τη μορφή τη γενετική προδιάθεση. Δηλαδή, γεννιέμαι με μια γενετική προδιάθεση ότι όταν ψυχοποιεστώ θα αναπτύξω φοβία. Όταν ψυχοποιεστώ θα αναπτύξω κατάθλιψη. Όταν ψυχοποιεστώ θα αναπτύξω μια αγχώδη διαταραχή. Άρα η αγχώδης διαταραχή, η κατάθλιψη, η φοβία δεν είναι από μόνη της το πρόβλημα το οποίο μας οδηγεί στη ψυχοθεραπεία. Είναι το σύμπτωμα του προβλήματος, το καμπανάκι εκείνο το οποίο χτυπάει ούτως ώστε να πάμε για ψυχοθεραπεία. Δεν εννοώ με αυτόν τον τρόπο ότι πρέπει να αγνοούμε τα συμπτώματα ψυχικών διαταραχών. Ίσα ίσα πρέπει να δίνουμε πολύ έμφαση στα συμπτώματα ψυχικών διαταραχών. Δηλαδή, αν παθαίνουμε κρίση πανικού, πρέπει να το ψάξουμε. Αν έχουμε φοβίε, πρέπει να το ψάξουμε. Αν παθαίνουμε κατάθλιψη οποιασδήποτε μορφή, πρέπει να το ψάξουμε. Αν νιώθουμε άσχημα, πρέπει να το ψάξουμε. Γιατί μπορεί να έχουμε και μια δυσθυμία, δηλαδή μια μορφή χρόνια κατάθλιψης υποβόσκου Εάν οι λόγοι που μας οδήγησαν στη ψυχοθεραπεία έχουν να κάνουν και με κάποιες ψυχικές διαταραχές όπως αυτές που ανέφερα, πολύ πιθανόν να χρειαστεί ταυτόχρονα και γνωμάτευση και συνταγογράφηση ψυχοφαρμακευτικής θεραπείας από ψυχίατρο η οποία να δουλέψει παράλληλα με τη ψυχοθεραπεία. Στα σχόλια μπορείτε να γράψετε κι εσείς λόγους για τους οποίους κάποιος μπορεί να πάει στη ψυχοθεραπεία. Επίσης, στη ψυχοθεραπεία πάμε όταν στέλνουμε email σε μία ψυχολόγο που έχει ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι και μας συστήνει να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Γιατί τώρα τελευταίο έχω παρατηρήσει μία τάση ότι κάποιος μου στέλνει email το 17, το 18, το 19, το 20, το 21, το 22. Σε κάθε email του λέω πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία, δεν σου φτάνουν... Να παρακολουθεί τα βίντεο τη ψυχοεκπαίδευση. Δεν σου φτάνει να σου απαντήσω αυτό το mail. Συστήνω ψυχολόγου. Στέλνω το link για τι δωρεάν παροχέ ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική σε Κύπρο και Ελλάδα. Το οποίο θα βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Και παρόλα αυτά, βλέπω γιατί μπορώ να δω ποιο μου στέλνει email και από πότε μου έχει, πότε μου έχει ξαναστείλει ξανά. Εκτό από την περίπτωση που κάποιο μπορεί να αλλάξει email και να λέει: Αν τη ξεγελάσω τώρα, τι θέλετε, θα τη στείλω από κάποιο άλλο email. Εκεί δεν θα το καταλάβω. Αλλά αυτό που βλέπω στην πράξη, διαβάζοντα σωρία email, συνειδητοποιώ ότι οι άνθρωποι οποίοι συστηματικά μου στέλνουν και δεν πάνε να κάνουν ψυχοθεραπεία, ενώ το συστήνω, θα μου ξαναστείλουν και την επόμενη φορά που θα μου ξαναστείλουν θα έχουν ακόμη πιο σοβαρά ζητήματα. Να συζητήσουν. Άρα, εάν μα λέει ένα ψυχολόγο ότι είναι καλό να κάνουμε ψυχοθεραπεία και μάλιστα ένα ψυχολόγο που δεν έχει κάποιο οικονομικό όφελο όταν κάνουμε εμεί ψυχοθεραπεία, μιλώ για μένα, γιατί εγώ δεν βλέπω κόσμο, οπότε δεν έχω κάτι οικονομικό να κερδίσω όταν σα συστήνω να κάνετε ψυχοθεραπεία, το λαμβάνω με σοβαρά υπόψη. Δεύτερο ερώτημα. Πότε καταλαβαίνουμε ότι γίνεται δουλειά. Αυτό είναι ένα έτσι δύσκολο ερώτημα. Είναι tricky που λένε οι Ιγγλαιζοί. Καταρχάς πρέπει να επιλέξουμε ορθά τον ψυχολόγο. Στην περιγραφή του βίντεο επίσης θα σας βάλω το βίντεο που κάναμε με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου με τίτλο «Με ποια κριτήρια επιλέγω σε ποιον και θα κάνω ψυχοθεραπεία». Λοιπόν, άμα έχουμε κάνει σωστή επιλογή, τότε πρέπει να δώσουμε χρόνο ούτω ώστε να δουλέψει η ψυχοθεραπεία και να έχει αποτελέσματα. Ένας έτσι, εμπειρικός κανόνας είναι ότι οποιαδήποτε αλλαγή χρειάζεται περίπου ένα διάστημα τριών μηνών για να εκπληρωθεί. Μιλάμε τώρα για μικρές αλλαγές. Εξαρτάται από το τι πρόβλημα έχει ο κάθε άνθρωπος, πόσα χρόνια έχει αυτό το πρόβλημα ή αυτά τα προβλήματα, πόσο επιβαρημένος είναι ψυχικά, πόση εστίαση έχει στη θεραπεία του, πόσο συνεργάζεται ο θεραπευόμενος με τον θεραπευτή και σίγουρα πόσο ικανό είναι ο θεραπευτή. Καταλαβαίνουμε ότι γίνεται δουλειά όταν βλέπουμε ότι με την πάροδο του χρόνου και μετά που έχουμε τακτικές συναντήσεις, παρατηρούμε τον εαυτό μας γενικά να νιώθουμε καλύτερα, να είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι, να ξέρουμε περισσότερο τι μας γίνεται, τι μας συμβαίνει και να βλέπουμε αλλαγές στα τρία βασικά επίπεδα τη ανθρώπινη λειτουργικότητα, που είναι το συνέστημα, οι σκέψει και η συμπεριφορά. Σε ποια σημεία πρέπει να εστιάσουμε, Θα εστιάσουμε στα σημεία εκείνα τα οποία μας δυσκολεύουν. Ο κάθε θεραπευόμενος πηγαίνει στη ψυχοθεραπεία με κάποια αιτήματα, Αυτά τα αιτήματα τα συζητάει με τον ψυχολόγο του, τη ψυχολόγο του, το θεραπευτή του, τη θεραπευτρία του. Συζητάνε αυτά τα αιτήματα, διερευνούν αυτά τα αιτήματα και στην πορεία της ψυχοθεραπείας βρίσκουν και άλλους στόχους. Το ποιοι στόχοι θα μπουν στη θεραπεία εξαρτάται τόσο από τα αιτήματα του θεραπευόμενου, όσο όμως και από την καθοδήγηση του θεραπευτή με βάση το τι γίνεται στη ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, μπορεί να πάει κάποιος στη ψυχοθεραπεία και να φέρει ως αίτημα «θέλω να φέρω τον πρώι πίσω». Ήρθα να κάνω ψυχοθεραπεία για να φέρω τον πρώιμο πίσω. Ο θεραπευτής μπορεί να εξετάσει αυτό το αίτημα η θεραπευτρία, αλλά σιγά σιγά με τη βοήθεια του θεραπευτή και της θεραπευτρίας, το άτομο το οποίο πάει με αυτό το αίτημα στη ψυχοθεραπεία να κατανοήσει ότι το να φέρει τον πρώην σου πίσω ή την πρώην σου πίσω δεν είναι κάτι το οποίο είναι προς το συμφέρον σου ή κάτι το οποίο δικαιούσε να το κάνεις εφόσον, εφόσον το άλλο πρόσωπο έχει αποφασίσει να τερματίσει τη σχέση μαζί σας και καλύτερα να εστιάσεις στο να βελτιώσεις τον εαυτό σου ή στο να ξεπεράσεις την αρκισιστική κακοποίηση που σου έχει, που τυχόν σου έχει προκαλέσει ο πρώην ή η η Άρα δεν υπάρχουν universal γενικά στοιχεία για το που πρέπει να εστιάσει κάποιος. Εννοείται ότι χρειάζεται και μια ανασκόπηση της ιστορίας του ανθρώπου, της ψυχολογικής ιστορίας του ανθρώπου. Χρειάζεται να μιλήσουμε δηλαδή και για το παρελθόν, αλλά να εστιάσουμε και στο παρόν και στην αλλαγή στο εδώ και τώρα του ανθρώπου. Είμαι ιδιαίτερα σκεπτική στριά με ψυχοθεραπείες οι οποίες εστιάζουν μόνο στο παρελθόν και επίσης με ψυχοθεραπείες οι οποίες εστιάζουν μόνο στο παρόν. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται ανείχνευση του παρελθόντος να διαφαίνεται μέσα από την ψυχοθεραπεία αν υπάρχουν θέματα άλυτα από το παρελθόν. Οι περισσότεροι από εμά έχουμε ούτω ώστε αυτά τα θέματα να εξαντληθούν στη θεραπεία. Και επίσης να συζητάμε και το παρόν, γιατί στο παρόν είναι που θα κάνουμε τις αλλαγές και θα έχουμε το ωφέλη της ψυχοθεραπείας. Και πάμε τώρα στο τελευταίο ερώτημα. Πότε έχουμε φτάσει στο σημείο που μπορούμε να σταματήσουμε ξέροντας ότι τώρα έκανα την απαραίτητη δουλειά και μπορώ να συνεχίσω μόνη μου. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Αυτό ίσως σας το πει ο ψυχολόγος σας ή ψυχολόγος σας. Μπορεί να σας πει Θεωρώ ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν χρειάζεσαι πλέον τη ψυχοθεραπεία. Όταν είχα το γραφείο, πολύ συχνά το έλεγα σε ανθρώπου: Ότι έχει έρθει αρκετό καιρό, ήρθε αρκετού μήνε, ήρθε αρκετέ εβδομάδε. Ε, εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να ξανάρθει, για παράδειγμα. Ή ε, μπορεί να είναι πρακτικοί λόγοι που να μα κάνουν να σταματήσουμε, όπω το οικονομικό ζήτημα που γράφει εδώ η φίλη. Οπότε μπορούμε να το συζητήσουμε με τον ψυχολόγο και να πούμε ότι θέλω. Να συνεχίσω να κάνω ψυχοθεραπεία, αλλά είμαι στενά οικονομικά. Οπότε θέλω να σταματήσω προ το παρόν. Άρα στι επόμενε δύο-τρει συναντήσει, να ξέρει πω θα είναι τελευταίε σε αυτή τη φάση τη ψυχοθεραπεία, ώστε να κάνετε μια ανακεφαλαίωση. Και μπορεί τώρα να είσαι δύσκολα οικονομικά για να κάνει ψυχοθεραπεία. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια να είσαι καλύτερα και να μπορεί να ξαναξεκινήσει. Και γιατί όχι. Επίση, αυτό που θέλω να σα δώσω ω συμβουλή είναι to make the most of your sessions. Να εκμεταλλεύεστε στο έπακρον την ψυχοθεραπεία. Την ώρα που πάτε στο ψυχολόγο, στον ψυχοθεραπευτή, στη ψυχολόγο, στη ψυχοθεραπεύτρια, να σκέφτεστε ότι αυτή είναι μια ώρα που αγοράζω για εμένα, άρα έχω ανοιχτά τα αυτιά μου, είμαι δεχτικό και προσπαθώ να πάρω όση περισσότερη βοήθεια μπορώ, δίνω προσοχή σε αυτά που μου λέει ο θεραπευτής, είμαι παρόν στη διαδικασία και τη χρησιμοποιώ προ όφελο μου. Με τον ίδιο τρόπο που κάποιο μαθητή πάει στο μάθημα και είναι προσεκτικό και απορροφά κάθε λέξη που θα πει ο καθηγητή του, σε αντίθεση με κάποιον άλλον που πάει στο μάθημα και το μυαλό του τρέχει από εδώ και από εκεί και δεν δίνει προσοχή. Πρέπει να δίνουμε προσοχή γιατί ακριβώ είναι η ώρα που είναι για μα και μη τι άλλο α σκεφτούμε τα λεφτά που δίνουμε. Αυτά είχα να απαντήσω στη φίλη. Ε, θα Κλείσω με ένα τελευταίο tip, μια τελευταία συμβουλή. Εάν νιώθετε ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα στη ψυχοθεραπευτική σας σχέση, συζητήστε το με τον θεραπευτή σας. Συζητήστε το με τη θεραπευτρία σας. Και ο, ο τρόπος με τον οποίο θα σας μιλήσει ο θεραπευτής και η θεραπεύτρια... Θα σας δώσει πολλές πληροφορίες σε σχέση με το τι γίνεται με την ψυχοθεραπεία και σε σχέση με το αν παρουσιάζεται πρόοδο ή όχι. Πολύ συχνά το κάνουν αυτό οι θεραπευόμενοι και το θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμο. Ρωτάνε το ψυχολόγο τους, τη το ψυχολόγο τους, πώς με βλέπεις. Βλέπεις να έχω κάνει πρόοδο, είσαι ευχαριστημένο, είσαι ευχαριστημένη από την πορεία μου, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορώ να βελτιώσω, ρωτήστε. Ρωτήστε. Είναι δική σα η ώρα τη θεραπεία. Ρωτήστε, εκμεταλλευτείτε την, απολαύστε την ε, και μπορούμε να κάνουμε και κύκλου ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, να κάνουμε ένα κύκλο, να, όταν νιώσουμε ότι φτάσει ένα κύκλο στο τέλο του, ε, μπορούμε να σταματήσουμε. Και πάλι να ξαναξεκινήσουμε όταν νιώθουμε ότι είμαστε έτοιμοι ξανά να δουλέψουμε. Προσοχή όμως, γιατί κάποιες φορές όταν μπλέξουμε με εναρκησιστικά στοιχεία, όταν μπούμε σε μια σχέση κακοποίηση και συνεξάρτηση, πολύ συχνά υποσυνείδητα αυτοσαμποτάριζόμαστε και σταματάμε τη ψυχοθεραπεία μα επειδή δίθεν νιώθουμε καλύτερα, ενώ στην ουσία το κάνουμε για να μην πηγαίνουμε στη ψυχοθεραπεία να ανοίξουν τα μάτια μα. Άρα, περίοδοι όπου ξεκινάμε μια καινούρια σχέση, είναι περίοδοι που πρέπει να επιμείνουμε στη ψυχοθεραπεία και όχι να τη σταματάμε. Αυτά. Σας φιλώ.